Στα πλαίσια των εκδηλώσεων για την ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου, 19 Μαΐου 1919, μετά από 89 ολόκληρα χρόνια, για πρώτη φορά, η Ένωση Ποντιακής Νεολαίας Αττικής διοργάνωσε την Κυριακή 18 και τη Δευτέρα 19 Μαΐου, διήμερο εκδηλώσεων στο κέντρο της Αθήνας, απέναντι από την Ακαδημία Αθηνών, στον πεζόδρομο της Κοραή. Οι νέοι έστησαν δύο περίπτερα, επενδυμένα εξωτερικά με το χάρτη του Πόντου, την εκκλησία της Αγίας Σοφίας, το ιστορικό μοναστήρι της Παναγίας Σουμελά και το φροντιστήριο της Τραπεζούντας. Εσωτερικά υπήρχε έκθεση φωτογραφικού υλικού από την ιστορία, τους πνευματικούς ηγέτες του Πόντου και τα γενοκτόνα χρόνια, καθώς και αποσπάσματα από ιστορικά βιβλία, όπως η Μαύρη Βίβλος του Πατριαρχείου, έκδοση 1919, του Γιώργιου Βαλαβάνη, έκδοση 1925, τον Τόμο της Ελληνικής Βουλής, του Κώστα Φωτιάδη και άλλα. Τα δύο περίπτερα λειτουργήσαν από τις 10 το πρωί της Κυριακής μέχρι τις 9 το βράδυ της Δευτέρας συνεχώς. Την Κυριακή, εκατοντάδες άνθρωποι επισκέφτηκαν τα περίπτερα, από απλούς έως και επιφανείς ανθρώπους από τον οργανωμένο ποντιακό χώρο και όχι μόνο. Οι νέοι μοίραζαν δωρεάν ένα τρίπτυχο φυλάδιο για τον Πόντο και τη γενοκτονία, τυπωμένο σε δύο γλώσσες, ελληνικά και αγγλικά. Επίσης, μοίραζαν δωρεάν ένα DVD με εικόνες και αναφορές στα γενοκτώνα χρόνια, το οποίο δημιούργησε σχετική ομάδα της νεολαίας. Το απόγευμα της Κυριακής, στις 5, έγινε επιμνημόσυνη δέηση υπέρ των θυμάτων της γενοκτονίας και μοιράστηκαν κόλυβα στους επισκέπτες και διερχόμενους. Ο παπάς του Αγίου Γεωργίου Καρίτσι, μόλις είδε την εικόνα της Παναγίας Σουμελά, ρώτησε για ποιους λόγους γίνεται η δέηση. Γιατί δεήσεις γίνονται μόνο σε εκκλησίες και τάφους. Όταν τον πληροφόρησαν οι νέοι ότι γίνεται για τους 353.000 άταφους και άψαλτους προγόνους μας, θύματα της βάρβαρης γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου, συγκινήθηκε τόσο που όχι μόνο ξεκίνησε τη λειτουργία, αλλά και στο τέλος, και όταν προσπάθησαν να τον ανταμείψουν, είπε: «Αυτό που κάνατε, παιδιά, για τη μνημοσύνη των προγόνων σας, είναι τόσο ωραίο και ιερό, που θα το θόλω να έπαιρνα λεφτά. Εγώ είμαι αυτός που θα πρέπει να σας πληρώσω και ανταμείψω, γιατί και εγώ είμαι μικρασιατικής καταγωγής και ήταν τιμή μου που συμμετείχα στη μνημοσύνη και σας ευχαριστώ πάρα πολύ». Από το απόγευμα της Κυριακής και έπειτα, οι νέοι πρόβαλαν κατά διαστήματα ειδικό DVD, φτιαγμένο και αυτό από τη σχετική ομάδα της νεολαίας, το οποίο έχει προβληθεί σε αρκετούς συλλόγους στην Αθήνα και στην Ελλάδα και στους συλλόγους του Καναδά. Το βράδυ της ίδιας μέρας έγινε ολονυχτία με συγκινητικές στιγμές. Μπροστά από τα περίπτερα,
ανάβανε 15 καντήλια για τα 15 χρόνια από το 1994, τη χρονιά που αναγνωρίστηκε η γενοκτονία από τη Βουλή των Ελλήνων. Και στον πεζόδρομο στήθηκαν δεκάδες κεριά που σχημάτιζαν τη λέξη «Πόντος». Παράλληλα, 35 με 40 παιδιά τραγουδούσαν με τη συνοδεία λύρας όλο το βράδυ ακριτικά και δημόδια άσματα του Πόντου. Τη Δευτέρα, 19 Μαΐου, ημέρα μνήμης, λόγω του ότι ήταν εργάσιμη, οι εκατοντάδες επισκέπτες της Κυριακής μετατράπηκαν σε χιλιάδες και όλα τα παιδιά έζησαν ανεπανάληπτες στιγμές. Γιαγιάδες, παππούδες, δικηγόροι, ασφαλιστές, γιατροί, καθηγητές, όλων των ειδών άνθρωποι, ανεξαρτήτου καταγωγής, περίμεναν υπομονετικά σε ουρά για να πάρουν φυλάδια, DVD, να μπουν στα περίπτερα και να δουν την έκθεση, να μάθουν για τη γενοκτονία, να μιλήσουν με τους νέους και να βγουν φωτογραφίες μαζί τους και με φόντο τα περίπτερα. Πολλοί δε από τους επισκέπτες, βλέποντας τις εικόνες και τα αποσπάσματα, δάκρυζαν, βούρκωναν, έκλαιγαν. Κινάς γρήτσα έκλαιν χωρίς να έβγαλα λίαν, εταράζεν με το τσατσίν σαχτάρ να ευρύκ φωτιάν. Εταράζεν με το τσατσίν σαχτάρ να ευρύκ φωτιάν. Όλα αυτά εκφράζονται εν υπόγραφα στο βιβλίο εντυπώσεων της Επονά. Ειλικρινά, οι στιγμές που ζήσαμε δεν περιγράφονται. Και η βασική μας προσπάθεια να ενημερωθεί το ευρύ κοινό, όλοι οι Έλληνες, για τα θέματα της γενοκτονίας, στεύθηκε από μεγάλη επιτυχία. Ούτε εμείς δεν φανταζόμασταν δύο εβδομάδες πριν ότι θα νιώθαμε τέτοια ικανοποίηση. Η 25μελής ομάδα της ΕΠΟΝΑ και με τη βοήθεια και υποστήριξη του Συλλόγου Ποντίων Φοιτητών Αττικής, όλοι οι νέοι που μοιράστηκαν όλες τις εργασίες, εργάστηκαν με ποντιακό φιλότιμο, αγάπη και φοβερό ζήλο. Παρόλη την κούραση, η ικανοποίηση από την επίτευξη των στόχων της εκδήλωσης ήταν εμφανή στα μάτια όλων των νέων.